Καλώς ήρθατε στο βίντεο με τον ντε μακιγιάζ μου. Θα σας δείξω λοιπόν τι προϊόντα χρησιμοποιώ και πώς ακριβώς ξεβάφομαι εγώ. Να πω ότι το ντε μακιγιάζ για κάθε κοπέλα μπορεί να είναι μια πολύ διαφορετική διαδικασία, γιατί κάποιες κοπέλες προτιμούν το πολύ φυσικό μακιγιάζ κάθε μέρα, κάποιες άλλες κοπέλες προτιμάνε τα έντονα κραγιόν, κάποιες άλλες κοπέλες προτιμάνε τα έντονα μάτια. Οπότε αλλάζουν σίγουρα και τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσεις ανάλογα με το τι μακιγιάζ κάνεις. Αυτή είναι η δική μου η γνώμη. Για παράδειγμα, άλλο προϊόν θα χρησιμοποιείς άμα φοράς μια απλή BB cream και άλλο προϊόν θα χρησιμοποιείς άμα φοράς ένα πολύ βαρύ foundation. Σίγουρα. Οπότε πάμε να σας δείξω πώς ξεβάφομαι και για μένα αυτό είναι ένα φυσικό μακιγιάζ. Και πάλι ξαναλέω για το δικό μου χαρακτήρα και προσωπικότητα και στυλ και όλα αυτά. Εγώ συνήθως κάνω ή ένα έντονο κραγιόν ή έντονα μάτια. Ένα από τα δύο θα κάνω. Πάμε να σας δείξω πώς τα αφαιρώ. Το πρώτο προϊόν που χρησιμοποιώ είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το νερό τη Micellar της Garnier. Σας το έδειξα πρόσφατα και σε ένα haul μου, το οποίο θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή άμα σας ενδιαφέρει. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα δεν είναι αυτό το προϊόν. Το πιο σημαντικό είναι το βαμβάκι. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα το βαμβάκι, λέγεται Beauty Care, έχει μέσα 50 βαμβακάκια, είναι κάπου τόσα. Σας τα βάλω και στο κούτελό μου για να καταλάβετε. Οπότε είναι αρκετά μεγάλα και με βολεύουν πάρα πολύ αυτά τα βαμβάκια, γιατί παίρνω το Micellar και ναι, θα ξεβαφτώ μπροστά σας, όπως φανταστήκατε. Παίρνω λοιπόν το Micellar και το βάζω σε όλη την επιφάνεια εδώ του βαμβακιού. Προσπαθώ να την καλύψω όλη όσο γίνεται. Κάνω πολλές φορές και αυτό, το διπλώνω για να πάει παντού. Και ξεκινάω και ξεβάφομαι. Ξεκινάω με το πρόσωπό μου πάντα και μετά προχωρώ στα μάτια μου. Με πολύ απλές και γρήγορες κινήσεις με βοηθάει αυτό το τεράστιο το βαμβάκι να ξεβάψω όλο μου το πρόσωπο. Τουλάχιστον να κάνω την πρώτη στρώση. Μάτια και χείλη, όπως βλέπετε, τα αποφεύγω, γιατί θα κάνω άλλη διαδικασία για αυτά. Με άλλο βαμβάκι εννοώ. Και άλλα προϊόντα για τα μάτια, άμα χρειάζεται, λόγω μάσκαρας κλπ. Λοιπόν, η μία μεριά του βαμβακιού είναι αυτή και η άλλη είναι η λευκή του, η κανονική μεριά. Οπότε θα περάσω και άλλη μία δεύτερη περασιά από το Micellar. Οπότε πάλι κάνω το πρόσωπό μου, κάνω τα θρύδια μου και κάνω και πολύ καλά εδώ στη γραμμή των μαλλιών, γιατί πολλές φορές αναμειγνύουμε εδώ πολύ καλά το foundation για να μην φαίνεται ότι φοράμε κάτι, φυσικά και στο λαιμό, και πολλές φορές ξεχνάμε αυτό να το κάνουμε το μακιγιάζ και γι' αυτό μπορεί πολλές κοπέλες που έχω δει που έχουν σπηριά εδώ και είμαι σίγουρη ότι γι' αυτό το λόγο βγαίνουν τα σπηριά τους. Χωρίς να είμαι ειδικός, χωρίς να ξέρω, απλά εγώ άμα δεν το ξεβάψω αυτό καλά, θα βγάλω ακμή. Είναι σίγουρο αυτό. Και θέλω να πω, ειδικά στις κοπέλες που έχουν piercing, ότι πρέπει κανονικά, εγώ τώρα δεν θα το κάνω γιατί βιάζομαι, έχω να κάνω το βίντεο για σας, κανονικά πρέπει να βγάζουμε το piercing μας, εγώ ας πούμε έχω εδώ στη μύτη. Πρέπει να το βγάζουμε και να καθαρίζουμε την περιοχή και να καθαρίζουμε και το σκουλαρίκι και μετά να το ξαναβάζουμε. Έτσι μου έχει πει η κοπέλα που μου έκανε το piercing. Οπότε, κανονικά έτσι κάνω και εγώ, όσο πιο πολύ συχνά μπορώ. Τώρα δεν το κάνω και κάθε μέρα, εντάξει. Οπότε ναι, αυτό είναι και το δεύτερο στρώμα make-up. Φυσικά έχει και άλλο, δηλαδή είναι πολύ ακόμα να βγει. Λοιπόν, μετά έχω σε ένα βαζάκι τέτοιο, πολύ απλό, έχω το απλό το βαμβάκι, σε ελεύθερη μορφή, πείτε το όπως θέλετε. Λοιπόν, παίρνω ένα κομμάτι, τόσο περίπου, και παίρνω πάλι το Micellar. Όπως βλέπετε μου αρέσουν τα Micellar γιατί είναι ένα προϊόν, κάνει όλες τις δουλειές, οπότε συμφέρει, και αφαιρώ το κραγιόν μου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ φοράω lip gloss, αλλά ό,τι προϊόντα έχω στα χείλη τα αφαιρώ. Με ξεχωριστό βαμβάκι από το πρόσωπο, μην έχει foundation το βαμβάκι που θα βάλω πάνω στα χείλη μου, καταλαβαίνετε γιατί. Λοιπόν, ξαναπαίρνω πάλι βαμβακάκι, το χωρίζω στη μέση και βάζω και στα δύο κομματάκια πάλι το Micellar μου και αυτή τη φορά θα επικεντρωθώ πάρα πολύ καλά στα μάτια μου, γιατί θεωρώ ότι τα μάτια είναι μια ευαίσθητη περιοχή, όχι θεωρώ, είναι, και ότι πρέπει να τα ξεβάφουμε έτσι με πιο απαλό τρόπο.
Και τώρα εγώ κάνω συνήθως και τα δύο μάτια ταυτόχρονα, απλά για το σκοπό του βίντεο τώρα θα σας το δείξω έτσι. Προσπαθώ το βαμβάκι μου, ήδη έχει βγει αρκετό και δεν το κράτησα πολύ ώρα, προσπαθώ το βαμβάκι μου να ακουμπάει πολύ καλά τις βλεφαρίδες μου, γιατί όσο πιο πολύ το αφήσω στις βλεφαρίδες μου, τόσο πιο εύκολα και χωρίς τρίψιμο θα βγει η μάσκαρα. Τώρα οι σκιές και το μολυβάκι που έχω βάλει στα μάτια μου, εντάξει, είναι απλή υπόθεση να φύγουνε. Και περιμένω περίπου στα 10-15 δευτερόλεπτα και αυτά βγήκαν από τα ματάκια μου, οι σκιές που έχω βάλει, η μάσκαρα, μολυβάκι κλπ. Οπότε, κοιτάω κάτω γιατί δεν έχω έναν καθρέφτη, οπότε τρίβω ελαφριά, πάρα πολύ ελαφριά το μάτι μου, έτσι, όπως βλέπετε φαίνονται και οι υπέροχοι μαύροι κύκλοι που έχω, και σύριζα στις λεφαρίδες το πηγαίνω έτσι. Έτσι ίσα πέρα δόθε το πηγαίνω. Μέχρι, ορίστε, βγήκε κι άλλο από τις βλεφαρίδες. Οπότε οι βλεφαρίδες θέλουν έτσι μια προσεκτική δουλειά. Οπότε πάω να κάνω και το άλλο μάτι και επιστρέφω να σας δείξω τι κάνω στη συνέχεια. Αφού έχω αφαιρέσει τα περισσότερα προϊόντα από τα μάτια μου, χρησιμοποιώ έπειτα μια μπατονετίτσα, μια πολύ απλή μπατονέτα, και αυτό εδώ πέρα το ντεμακιγιάζ είναι από την Garnier και λέγεται Essential Sensitive. Είναι κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες, πρόσωπο και μάτια, το οποίο είναι διφασικό. Έχω κάνει και review για αυτό το προϊόν, το κουνάω πολύ καλά. Και στην τρυπούλα του που έχει βάζω την μπατονέτα και τον αποδογυρίζω και έτσι πάει το προϊόν στην μπατονέτα και άμα μπορείτε να το δείτε περνάω σύριζα στις λεφαρίδες μου έτσι και αφαιρώ, σιγουρεύομαι ότι έχω αφαιρέσει όλη τη μάσκαρα που μπορεί να έχει μείνει και από κάτω και από πάνω και από παντού και ότι σκιά έχει μείνει ή το οτιδήποτε. Οπότε ναι, σίγουρα είχε μείνει και σκιά και μάσκαρα. Όπως βλέπετε, είναι βρώμικη η μπατονετίτσα, οπότε είχαμε και άλλα. Είχα και άλλο προϊόν πάνω στα μάτια μου, το οποίο δεν το αφαίρεσε πολύ καλά το απλό το βαμβάκι. Και συνήθως χρησιμοποιώ την μπατονέτα για να έχω έτσι μια περισσότερη ακρίβεια και στο μακιγιάζ και στο ντεμακιγιάζ. Δηλαδή, για μένα οι μπατονέτες είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο που υπάρχει. Οπότε προσπαθώ, όπως βλέπετε, να πάω σύριζα στις λεφαρίδες μου, γιατί εκεί πέρα συνήθως είναι αυτό που δεν έχει πιάσει το βαμβάκι το απλό. Και αυτό το προϊόν μου αρέσει να το χρησιμοποιώ για τις λεφαρίδες, γιατί έχει λαδάκι μέσα, δηλαδή είναι, βγάζει πανεύκολα τη μάσκαρα, δεν χρειάζεται, όπως βλέπετε, ελαφριά, ίσα ίσα που το κουνάω, τις ακουμπάω, δεν τρίβω άγρια ή τίποτα τέτοιο τα μάτια μου, γιατί δεν κάνει και πολύ καλό στα ματάκια να τα τρίβουμε συνέχεια. Οπότε ορίστε και η άλλη μεριά της μπατονέτας, λιγότερο βρώμικη από την προηγούμενη, από αυτό το μάτι δηλαδή, αλλά και πάλι ήταν κάποιο έξτρα προϊόν αυτό. Επόμενο βήμα του ντεμακιγιάζ μου και τελευταίο είναι να πάρω αυτό εδώ πέρα το βαμβακάκι με τις τρυπούλες. Το έχω και αυτό βάλει σε ένα τέτοιο βαζάκι και έχω κάνει και ένα ωραίο σχήμα, τυχαία βέβαια αλλά το έκανα. Το οποίο βαμβακάκι θα το βρείτε στα Jumbo, είναι πάρα πολύ οικονομικό και παίρνω πάλι το νεράκι το Micellar. Γιατί όπως σας είπα μου αρέσει να χρησιμοποιώ ένα, το πολύ δύο προϊόντα και να ξεμπερδεύω με τον ντεμακιγιάζ και κάνω καλά καλά το υπόλοιπο μου πρόσωπο, ό,τι δεν είχε αφαιρεθεί από το μεγάλο το βαμβάκι το ξανακάνω. Και άμα έχουμε παρόμοια διαδικασία θέλω να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια γιατί θα με ενδιέφερε. Ο λόγος που χρησιμοποιώ ένα βαμβάκι με τρυπούλες και σχέδια κλπ είναι γιατί θεωρώ ότι εισχωρεί καλύτερα στους πόρους του δέρματος και αφαιρεί πολύ καλύτερα το μακιγιάζ. Ορίστε η πρώτη μεριά. Τώρα πάμε και στη δεύτερη, την καθαρή φυσικά. Βάζω και άλλο λίγο νεράκι Micellar και αφαιρώ ό,τι μπορώ. Και όσο καλύτερα μπορώ. Και προσπαθώ να αποφεύγω την περιοχή κάτω από τα μάτια γιατί δεν θέλω έτσι να την ερεθίσω. Γιατί είναι λίγο σκληρό αυτό το βαμβάκι. Ορίστε και η δεύτερη μεριά.
Και εδώ σταματάω τον ντεμακιγιάζ μου και προχωράω στην περιποίηση προσώπου μου, γιατί θεωρώ ότι έχω πλέον ελάχιστο μακιγιάζ στο πρόσωπό μου, γιατί άμα δεν βγει καθαρό το βαμβάκι, αυτό σημαίνει ότι έχεις ακόμα μακιγιάζ πάνω στο πρόσωπό σου. Αυτός είναι ο κανόνας του ντεμακιγιάζ. Οπότε θεωρώ ότι το καθαριστικό προσώπου μου ξεπλένει και το υπόλοιπο μακιγιάζ, το οποίο είναι ελάχιστο, γιατί έχω προσπαθήσει να ακολουθήσω αυτή τη διαδικασία όσο πιο σχολαστικά μπορώ και να καθαρίσω καλά το πρόσωπό μου. Προτιμώ αμέσως μετά το ντεμακιγιάζ να κάνω καθαρισμό και ενυδάτωση, γιατί τα περισσότερα μισελέρ νεράκια, τουλάχιστον σε μένα, όχι μόνο το συγκεκριμένο της Garnier, μου αφήνουν λίγο το δέρμα μου έτσι να με τραβάει. Εγώ είμαι ξηρή προς κανονική επιδερμίδα βέβαια, οπότε σε μια μεικτή ή λιπαρή μπορεί και να μην το κάνουν αυτό. Σε μένα προσωπικά το κάνουν, οπότε δεν μπορώ να πω θα ξεβαφτώ, θα κάτσω μια-δυο ώρες στο σπίτι να κάνω τις δουλειές μου και μετά θα πληθώ και θα βάλω ενυδατική. Για μένα είναι ότι ξεβάφουμε, καθαρίζω και βάζω ενυδατική, σίγουρα. Οπότε θέλω να μου γράψετε από κάτω τη διαδικασία του δικού σας ντεμακιγιάζ. Κάντε like άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο. Και να πω ότι αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω στα γενέθλιά μου 15 Απριλίου 2014, οπότε γίνομαι 23 χρονών. Λοιπόν, οπότε εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά!